Ομάδα καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Bulk Daily Video. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει like και subscribe στο κανάλι και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ωστόσο κοιμήθηκα 2 ώρα. Είμαι χαλιά, ξύπνησα 9. Είμαι πολύ χαλιά. Απορώ πως ξενυχτάτε, δεν ξέρω πως το κάνετε αυτό. Δεν ξενυχτάω μέχρι 6 ώρα, ούτε να με πληρώσεις ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς μπορείτε και το κάνετε αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι αν ξενυχτήσω μέχρι τις 6 ώρα, την επόμενη μέρα θα είμαι όχι νεκρός. Θα θέλω να τα σπάσω όλα. Χαρά στο κουράγιο σας, εγώ ποτέ, τίποτε βασικά, είναι δούλευα νύχτα. Έχω απλά πολλά χρόνια να το κάνω και ποτέ δεν θα το ξανάγαινα. Πρώτο Θεός. Εκτός και αν τύχει τώρα, ξέρεις κάτι. Ωστόσο, κάνουμε πρωινάρια. Μια σπράδι. Έχω πιει νερό. 2 ποτήρια. Δεν πεινάω καθόλου. Και άμα δεν κοιμάσαι καλά, ή κοιμάσαι αργά ή ξυπνάς αργά, όλα αυτά δηλαδή, μετά δεν μπορείς να φας εύκολα, δεν έχεις όρεξη. Οπότε όσοι κάνετε όγκο και θέλετε ένα tip, να ξυπνάτε νωρίς και να κοιμάστε επίσης νωρίς, έτσι ώστε να κάνετε το πρώτο γεύμα σας νωρίς. Εγώ ας πούμε παλιά, ξυπνούσα 7-8 η ώρα ρε φίλε, 6 και 6 το καλοκαίρι που κοιμούσα. Μετά ήταν πολύ εύκολο. Δεν δυσκολευόμουν. Τώρα αν φας 10 η ώρα και έχεις 6.000 θερμίδες που έχω εγώ, 5.700, είναι κουπί μετά. Γιατί χωνεύεις αυτό, είναι βαρύ τώρα. Περίπου 12.30-1, μετά βάλω τα κάτω, 2 ώρες προπόνηση τρως. Το νύπιες. Τι γίνεται εδώ. Γράψτε μου λίγο στα σχόλια αν θέλετε να σας κάνω full day of eating. Γιατί το σκέφτομαι. Βέβαια είναι από τα χειρότερα μου βίντεο, μου σπάνε πάρα πολύ τα νεύρα. Γιατί όλη μέρα, μα όλη μέρα πρέπει να γίνει γενικά σημαστικά βίντεο. Αλλά βοηθάνε πάρα πολύ νομίζω. Δηλαδή τρώω στον όγκο όλα, τα πάντα. Και με θερμίδες και όλα. Οπότε γράψτε λίγο στα σχόλια. Και να το δω. Καλή τζούρα πήρα εδώ από το καμένο λαδικαρίδας. Πάμε να φάμε. Πόσο πιο εύκολο πρωινό. Τα βάζεις όλα μέσα να μπλέτερα χτυπάς τα ρίχνεις. Μη μου σηκώνεσαι και φεύγεις χωρίς να φας πρωινό ή τρως μπουγάτσες. Πάρε μπουγάτσα να δούμε τι θα έρθει πιο γρήγορα. Πάτα λίγο e-food, πάτα λίγο e-food. Μπουγάτσα κοιμά, γιατί όταν μιλάμε για μπουγάτσα μιλάμε για κοιμά. Και πάει και κάνει αυτό. Βάλε παπ. Και αν έρθει πιο γρήγορα, δεν γίνεται. Εκτός και είναι από κάτω από το σπίτι του μπουγάτσα. Αυτά. Ξέχασα να βάλω κανέλα με τις μπουγάτσες. Εκεί. Νιστάζω. Έχω και αερόβιο. Συνεχίζω να έχω 25 λεπτά την εβδομάδα. Θα πάμε σε λίγο λογικά μαζί σε σχολείο. Μπανάνα, μέλι και κάσιους. Αντί να βάλω φυσικό βούτυρο, έβαλα κάσιους. Ωστόσο, παιδιά, θέλω να σας πω να μην επηρεάζετε με τον κόσμο και να ασχολείστε με τι λέει ο κόσμος. Θα σας δώσω ένα γρήγορο παράδειγμα πριν φάω. Βασικά, όχι, θα φάω πρώτα λίγο. Συγκεκριμένα τώρα για τη σωματοδόμηση, έτσι. Εγώ ουσιαστικά είχα αφοσιωθεί στο YouTube και απλά πήγαινα, έκανα μια προπόνηση και έκανα μια διατροφή. Και τους πρώτους 3,5 μήνες στην Αθήνα έτρωγα μόνο βρώμη με πρωτεΐνη και rice porridge με πρωτεΐνη. Για να μην ξοδεύω λεφτά και για πολλούς άλλους λόγους. Και να τα ρίχνω όλα στο YouTube.
άρχισαν από κάτω. Και έπεσες και έκανες και τζάμπα τόσα χρόνια και. Ξεκινάω τη φάση, είπα let's go again, μετά από 4 χρόνια. Γραμμώνω, γίναμε κομμάτια. Και πώς γράμμασες, και τι πήρες, και πώς έγινες. Μετά από λίγο καιρό, είσαι λεπτός, πρέπει να βάλεις κιλά, τζάμπα τόσα χρόνια, τζάμπα το ένα το άλλο. Μετά από λίγο, πόσο λόγο έβαλες, πόσο έγινες, πώς πήρες τόσο γρήγορα κιλά. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουν πόνους, τίποτα δεν ξέρουν γύρω, ούτε τι τραβάς, ούτε τις διαδικασίες που θέλει για να βάλεις κιλά, ούτε την αποκλικογόνωση, ούτε τίποτα, ούτε γενικά τι παίζεις στο σπίτι σου, στα οικογενειακά σου, στα προβλήματά σου, στην υγεία σου, οτιδήποτε, και απλά λέει την πίπα του επειδή σε βλέπει. Οπότε, αν εγώ στη ζωή μου γενικά ασχολιόμουν με το τι λέει ο ένας και ο άλλος, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα και θα κλεγόμουν και θα ήμουν σπίτι μου. Οπότε γράψε όλους την ίδια σου, οτιδήποτε είναι αυτό, όχι μόνο για το σώμα, γενικά, γιατί πάντα θα λέει ο κόσμος και δυστυχώς πάντα θα πονάει, γιατί εσύ κάνεις αυτό που αγαπάς και αυτός δεν το κάνει. Αυτά από μένα. Καλή μου όρεξη. Και δεν αναφέρομαι για το γυμναστήριο και για τα σώματα, αν ξέρετε. Λοιπόν, φεύγουμε για αεροβιάκι. 25 λεπτάκια. Έβαλα μια μακριμάνικη, βασικά η μόνη που μου κάνει είναι. Μετά πάει σε φούτερ και είδα έξω ότι έχει καλό καιρό και φουλ ήλιο, sorry. Οπότε ναι, κάτι τέτοιο και από κάτω σορτσάκι. 25 λεπτάκια. Και let's go! Κάντε αερόβιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καρδούλα όλο τον χρόνο και να σας βοηθάει λίγο έτσι να τρώτε και για το ψυχολογικό κομμάτι, βοηθάει έτσι περπάτημα, σκέφτεσαι, σου έρχονται νέες ιδέες, καθαρίζει το μυαλό, είσαι λίγο περισσότερη ώρα με τον εαυτό σου, γενικά βοηθάει full και επίσης καλημέρα και επίσης θα σε βοηθήσει να έχεις και ένα καλύτερο ποσοστό λίπους μαζί με όχι τρελά πλεονάσματα και γενικά θα δώσει ένα μείον έλλειμμα σε θερμίδες, αλλά δεν δίνουμε βασική. Ωστόσο, βάζω το χρονομετράκι μου και όταν πάει 12.30 όπου και να είμαι γυρίζω πίσω. Αυτό είναι το αερόβιο μου, ούτε ξέρω πόσα μέτρα πάω, κάθε μέρα ίδια ένταση, ούτε ξέρω τίποτα, βήματα και τέτοιες χαζομάρες. Αυτό κάνω. Steps. Εμείς δεν είχαμε τις steps τότε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είναι dog park. Dog park. Και σήμερα στα 100 κιλά και κάτι, 101 με βγάλει, αλλά δεν είναι 101. Τουαλέτες αυτά. Θα πω ότι είμαι 100. Ακόμα συνεχίζω να λέω ότι η γράμμα είναι πιο δύσκολη. Και το έχουμε. Αρκετό φαΐ. Δεν έχεις ανάσες, το περπάτημα κουράζει. Αλλά γράμμωση πολύ πιο δύσκολη. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα δηλαδή, σε κουράζει πάρα πολύ. Πεινάς, ξυπνάς από την πείνα, ενέργεια μηδέν, νεύρα, είσαι ζόμπι, έχεις μόνο ενέργεια γύρω από την προπόνηση και όχι γύρω, μόλις αρχίσει η προπόνηση. Γιατί μέχρι να πας, με προσευχές πας. Η προπόνηση βγαίνει, χωρίς δύναμη εννοείται, και μετά είσαι ένα ζόμπι. Επομένως, δεν είσαι καν λειτουργικός σε τίποτα. Καλά, δουλειά άστο. Άμα δεν σε απολύσουν, ευχαριστώ να λες. Και σας το λέω εγώ που έχω δουλέψει άπειρες δουλειές και πάντα ήμουνα σε diet και λοιπά και λοιπά και λοιπά και μόνο που τα θυμάμαι γελάω και προσπαθούσα να πάλευα για να βγάλω τη βάρδια και να είμαι καλό στη δουλειά μου. Αυτά.
Και για το τέλος, κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, που και εγώ το έκανα χρόνια λάθος. Μάθετε να δίνετε τόπο στην οργή. Κάθε μα κάθε μέρα σίγουρα ένας ηλίθιος θα ψάχνει αφορμή να μαλώσετε, να σας κακολογήσει, να μπει εμπόδιο στους στόχους σας, να σας κάνει κακό, επειδή τραβάει το κουμπί του ρε φίλε, επειδή έχει κάποιο θέμα. Πείτε ευχαριστώ πολύ, μετρήστε ως το 10, εγώ αυτό κάνω και φύγετε. Το μόνο εύκολο είναι να μαλώσεις, να το χτυπήσεις, να αντιδράσεις, να το βρήσεις. Εκεί έχεις χάσει το δίκιο σου και εσύ είσαι ο μόνος ηλίθιος και όχι αυτός. Σας το λέει πάλι ένας άνθρωπος που έχει μαλώσει πάρα πολύ στη ζωή του και μόνο πίσω πήγα με αυτά. Όποιος σηκώνει χέρι είναι ο χαζός της υπόθεσης και όχι ο έξυπνος. Αυτά. Δώστε τόπο στην οργή, μη με πατήσουν, σε καθημερινή βάση. Και εγώ κάθε μέρα, ειδικά εδώ στην Αθήνα, μετράω 2-3 φορές τη μέρα μέχρι το 10. Είτε για σχόλια, είτε για κακουχίες, είτε στην αρχή που ο επιστάτης του ψητονικοκύρη με έφαγε κάποια λεφτά. Κουπί έλεγα 10, κουπί. That's all. Εν τέλει, ήρθα μέχρι Σταύρο Νιάρχο, οπότε θα κάνουμε παραπάνω αερόβιο σήμερα, επειδή έχει καλή μέρα και έτσι με πιέσει τρέλα. Οπότε θα σας ξαναγήσω και λίγο μέσα. Τι να κάνω. Και θα πάει το αερόβιο 40 κάτι λεπτά. Μην πειράζει. Χοντρός είμαι σήμερα. Περπατήσω μπορώ. Ο μπαταρία δεν έχει. Ό,τι καλύτερο η GoPro για αυτά τα βλογκάκια. Ναι. Μα βάλω και μικρόφωνο. Παπάδες, αλλά βαριέμαι. Τώρα, Θεσσαλονίκη που θα πάω, 22 του μηνά, για δύο βίντεο ή ένα, θα δείξει. Θα πάρω και μικρόφωνο μάλλον. Γιατί θέλει να βάλεις κάτι από πάνω. Είναι σπαστικό, το έχω όλο αυτό. Αλλά κοίτα που χρησιμεύει. Αλλά για βράδυ είναι για πέταμα. Όποιος θέλει να την αγοράσει, είναι για πέταμα για βράδυ. Δεν κάνει. Αλλά για timelapse και τέτοια και για vlogs που γυρνάει με τη μία η κάμερα και έτσι, είναι τέλεια. Η 11 είναι. Εδώ είσαι. Και από μπροστά ήθελα να πάω, αλλά είναι τώρα λίγο πιο μακριά και θα πάω σπίτι να φάω. Είναι γενικά ένα από τα πιο πράσινα σημεία της Αθήνας. Τεράστια έκταση. Φοβερό μέρος. Δωρεάν. Ανοιχτό μέχρι το βράδυ, έχει πιο κάτω μονόζυγα. Και εδώ πέρα έχει και μια καντίνα, είναι τεράστια, είναι τεράστια. Σταύρο Νιάρχο είναι 10 λεπτά από το σπίτι μου. Τώρα θα με δείτε κιόλας. Κούντρος. Παιδικές χαρές τα πάντα. Εδώ είναι η καφετέρια. Έχει κι άλλη κάτω. Εδώ έχει Survivor. Τέλειο! Like, subscribe. Γυρίζω σπίτι. Θα έρθω μια άλλη μέρα. Να το βγάλουμε όλο έτσι, να κάνουμε ένα βλογκάκι. Αν δεν με πάρουν χαμπάρι. Γιατί και εδώ νομίζω, βασικά όχι, σίγουρα απαγορεύεται. Μου έχουν ξανακάνει παρατήρηση. Με τρίποδο όμως. Τώρα δεν ξέρω αν το κρατάω έτσι. Πάω να πάω. Θα δείξει. Ξέρεις τη ζούλα και άμα μας πούν κάτι, κάνουμε τους China. Α, ναι. Ωρε φίλε, φουλ ζέστη πάλι. Μια μέρα έβρεξε. Πάλι 10 ζέστες. Στα. Γύρισα στο house. Θα βράσω λίγο ριζάκι. Και σας έχω πει το σημαντικότερο tip. Κάθε φορά που μαγειρεύετε και τρώτε, αμέσως να πλένετε τη λάτσα, γιατί θα γεμίσει και θα γίνεται αυτό το χάλι. Οπότε, πάμε λάτσα. Εδώ είμαστε. 150 κόντα, 6 ελαιόλαδο, full ρύζι. Βράζω 400 ομό και το σπάω σε 3 γεύματα. Οπότε, τρώω όσο περισσότερο μπορώ τώρα.
για να μην μου είναι πιο δύσκολο μετά. Έβαλα και μουστάρδα. Καλή μου όρεξη. Τέλειο. Στη γράμμα σου φαίνεται τέλειο, στον όγκο σου φαίνεται βουνό. Επίσης, στον όγκο όλα, σε πολλές θερμίδες, σου φαίνονται, σου περνάνε απαρατήρητα. Τρώω και ανοίγω πριν την προπόνηση. Λοιπόν, η ώρα για την προπόνηση έχει φτάσει, επομένως θα γεμίσω 2,5 λίτρα νερό σε αυτό το σέικερ το μεταλλικό. Παιδιά, γενικά αυτό το μεταλλικό σέικερ είναι ό,τι καλύτερο. Είναι Strix, κάνει περίπου 26 ευρώ νομίζω. Αλλά το αγοράζεις μια φορά, δεν κρατάει τη βρωμιά που κρατά τα πλαστικά και 2,5 λίτρα, άντε γεια. Το κλείνεις με αυτό το στόμιο και ρουφάς. Έχει ένα μειονέκτημα ότι αν το γεμίσεις φουλ από κάπου χάνει. Αλλά αν το έχεις έτσι εδώ, είναι πένα, με έχει βολέψει φουλ. Και εδώ μέσα θα βάλω 30 γραμμάρια δεξτρόζι, είναι το ίδιο workout μου. Περίπου αυτό είναι 30. Θα βάλω 5 γραμμάρια γλουταμίνη. Γλουταμινούλα. Εννοείται όλα αυτά τα βρίσκεις gymbin.gr με κωδικό έκπτωσης και στήριξης για NL5. Και έχει τα πάντα για γενικά το site. Ό,τι γουστάρετε, τσεκάρετε με την ησυχία σας. Το κακό είναι ότι θα μπεις μέσα να πάρεις κάτι και θα πάρεις full πράγματα ακόμα γιατί έχει και snack και τέτοια. Οπότε είναι λίγο παγίδα. Δεν τη γλιτώνεις με ένα πράγμα. Και 5 γραμμάρια κρεατίνη και 15 γραμμάρια EAA αμινοξέα. Αυτό είναι το intra workout μου. Ωστόσο, το pre-workout, δηλαδή πριν την προπόνηση. Εντάξει, δεν μίλησες να έχει πρωτεΐνη μέσα. Θα βάλω λίγο μια οσμούλα. Είναι ένα γραμμάριο αλάτι. Κάποιοι τα έχετε βαρεθεί να τα βλέπετε αυτά, αλλά είναι μέρος του bulk, ρε φίλε, οπότε δεν θα ξαναβλέπουμε, γιατί δεν σας κορυδεύω, τα κάνω κάθε μέρα όλα και είναι real. Τώρα κάποιες φορές δεν τα δείχνω όλα, προσπαθώ να το σπάω. Και 20 γραμμάρια θόρυ νητρικό, το οποίο αξίζει οικονομικά, είναι μεγάλο και έχει μέσα και υδατάνθρακα Vitargo, ο οποίος είναι ένας γρήγορος υδατάνθρακας και ποιοτικός σε σχέση με δεξτρόζι, ας πούμε, που είναι και πάμφθιν και... Και στην υγεία σας. Δεν ξέρω αν είπα ότι σήμερα έχω προπόνηση στήθους δικεφάλων. Εάν δεν το είπα, το λέω τώρα. Let's go. Πολύ αλάτι βάζω. Χιόνισε. Μακριά από τις μάγκες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω κάνει 4 σετ ζεστάματα εδώ. Λίγο ζέστανα όμως με αλτήρες, λάστιχο και μπαίνουμε πρώτη άσκηση. Pec fly 4 σετάκια, 8 με 10 επαναλήψεις. Mm.
Τρίτο, το διάλειμμα μου είναι γύρω στα 2-3 λεπτά εδώ. Ανέβασα κιλά. Τελευταίο. Λοιπόν, δεύτερη άσκηση, πιέσεις στήθους σε Smith, 3 set, 8 έως 10 επαναλήψεις. Wrist traps εννοείται, αλλά δεν έχω, τα χάσα, θα παραγγείλω. Και death grip. Κάτσε, ωραία. Πάμε να δούμε πώς θα πάει το 100 και μετά μπαίνουμε στο τελικό. Θα μπορούσα να αρχίσω με 120, αλλά θα κάνω πάσο πάλι πίσω. 115. Yeah. Κατόνικος. Όμορφο. Τελευταίο με 125. Τρίτο.
Είχα κι άλλο, αλλά δεν θέλω να την πιέσω. Λοιπόν, επόμενη άσκηση. Πιέση με αλπίρες, επικλίνη πάγκο 4 σετ, 8 με 10 επαναλήψεις. Θα αρχίσω με τα 40, καθώς είναι τα πιο μεγάλα. Και από εκεί πέρα δεν θα έχει τρόπο να προοδεύσεις. Θα δούμε όμως. Πάμε. Οπα! Μελούσα. Τελευταίο. Πρέπει να είναι ένα καλό χτάρι. Έμειναν δύο απομονητικές ασκήσεις, crossover από πάνω και από κάτω, 4 και 3 σετ και 3 ασκήσεις για δικέφαλα, τις οποίες δεν θα δείτε γιατί έχει πολύ κόσμο. Θα κάνουμε posing και θα κλείσουμε.
Αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe και τα λέμε αύριο.